Γεγονός ότι το ότι έφτασε το μετρό στο Περιστέρι ήταν ένα μεγάλο βήμα μπροστά. Σκεφτείτε ότι είχαμε αποκλείσει από μέσα σταθερά τροχιάς τόσα χρόνια τον άξονα των ανθρώπων του μόχθου και της καθημερινής εργασίας. Τρέλα. Τρέλα. Και οφείλω να ομολογήσω ότι δήμαρχοι που δουλέψαν σε αυτή την κατεύθυνση, όπως ο Αντρέας ο Παχατουρίδης, όπως ο Δημήτρης ο Καλογερόπουλος, όπως ο Δημήτρης ο Μαραβέλιας, πιέσανε πάρα πολύ στο να προχωρήσουν αυτά τα έργα και να είναι και το μετρό σήμερα και στο Εγάλεο, να είναι και στο Περιστέρι. Θεωρώ όμως ότι υπάρχουν και άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν, πολύ σημαντικά και συγκοινωνιακά έργα, αλλά και έργα υποδομής. Θα σας πω καταρχάς ότι ένα από τα πιο βασικά συγκοινωνιακά έργα που πρέπει να γίνει είναι η απόλυξη της Λεωφόρου Θηβών προς την Αττική Οδό. Και ενώ έχει χαραχθεί και ενώ έχουν απολωτριωθεί σχεδόν όλες οι εκτάσεις, αυτό το έργο βρίσκεται στις καλέδες. Ήταν πολύ βασικό το ότι προχωρήσαμε στην αλλαγή του σχεδιασμού, παραδείγματος χάρη, του προαστιακού σιδηροδρόμου σε σχέση με τους Αγίους Αναργύρους και του προχωρήσαμε στην υπογειοποίηση και δεν κόψαμε την πόλη όπως ήταν το αρχικό σχέδιο στα δύο. Και κάναμε και τους τοπικούς σταθμούς που χρειαζόταν και οι Αγίοι Ανάργυροι και η μεταμόρφωση παραδίπλα για να εξυπηρετηθούν γειτονιές που θα έλεγα με την καλή έννοια λαϊκές, εννοώντας ότι οι άνθρωποι του μόχθου και της εργασίας που βγαίνουν από τη γειτονιά τους για να πάνε να δουλέψουν αλλού. Η οικονομική κρίση έχει πλήξει ξεκάθαρα τα δυτικά προάστια στα οποία ζούσε το μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού που ασχολείται με την οικοδομή. Και έτσι έχουμε δει ότι έχει μειωθεί δραματικά η οικονομική δραστηριότητα. Εμείς οφείλουμε πρώτα απ' όλα να ξαναδώσουμε μία ελπίδα στους νέους ανθρώπους και ιδιαίτερα στους ανέργους, κατευθύνοντας τους αυτές που θα είναι οι δουλειές του μέλλοντος. Και οι δουλειές του μέλλοντος, όπως έχουν, σας έλεγα πριν, σε εμάς αφορούν το τομέα των μεταφορών, του διαμετακομιστικού εμπορίου, της ναυτιλίας. Αλλά να κοιτάξουμε και σοβαρά περιβαλλοντικά ζητήματα που έχουν τα δυτικά προάστια. Αναδείξατε και αναδείχθηκε η έλλειψη σχεδιασμού και συντήρησης του δικτύου των Ομβρίων. Μην ξεχνάτε ότι εγώ πολιτεύτηκα και σε μία άλλη πόλη, σαν υποψήφιος δήμαρχος στη Γλυφάδα, που αντίστοιχα και η Γλυφάδα, όταν κατέβαινα δήμαρχος, πνιγόταν. Πνιγόταν. Γιατί έχουμε αναπτύξει έτσι τις πόλεις μας, οι δήμοι δεν συντηρούν όπως πρέπει τα δίκτυα που έχουν και χήμαροι κατεβαίνουν από τα βουνά μας και ενώ με μικρές παρεμβάσεις τις οποίες μπορούμε να κάνουμε χωρίς μεγάλο κόστος, χωρίς μεγαλοπίβολα σχέδια, αλλά έργα ανάσκεσης αυτής της ροής που έρχεται είτε από το όρος του Εγάλεου είτε από το Νημητό προς τις πόλεις, να ενισχύσουμε τον υδροφόρο μας ορίζοντα, να φτιάξουμε, να μειώσουμε την ποσότητα του νερού το οποίο έρχεται. Αυτά είναι έργα όμως που κάποιος πρέπει να τα αναλάβει και να τα συντονίσει. Εγώ θεωρώ ότι ο ΆΣΔΑ μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Αρκεί να ασχοληθεί με αυτά και να μην ασχολείται με άλλα με τα οποία δεν τον αφορούν. Τέλος, νομίζω ότι υπάρχει ένα πολύ μεγάλο θέμα που έχει να κάνει με τη διαχείριση των απορριμμάτων. Δεν μπορεί η Δυτική Αθήνα να φιλοξενεί τα απορρίμματα όλου του Λεκανοπεδίου και της μισής Ελλάδος. Αυτή η ιστορία πρέπει να τελειώσει. Και γι' αυτό είμαι φανατικά υπέρμαχος να προχωρήσει ο σχεδιασμός ο οποίος σήμερα υπάρχει. Όποιος αρνείται σήμερα το να φτιαχτούν άλλοι χυτά και άλλοι χώροι διαχείρισης απορριμμάτων, λέει προς τους πολίτες της Δυτικής Αθήνας ότι θα παραμείνετε οι σκουπιδιάριδες του Λεκανοπεδίου. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να υποθεί σε υψηλούς τόνους και να το καταλάβει και η κυρία Δούρου και να το καταλάβουν και όλοι
όσοι μάχονται το σχεδιασμό. Ότι δεν μπορεί διαρκώς όλα τα απορρίμματα όλης της Αθήνας, όλου του Λεκανοπεδίου, όλης της Αττικής και σχεδόν όλης της υπόλοιπης μισής Ελλάδας που δεν έχει διαχείριση απορριμμάτων να καταλήγουν στη χωματερή, στα λιώσα. Που ξέρετε ότι έχει επεκταθεί και καλύπτει σχεδόν τη δυτική πλευρά του όρου Σεγάλο. Λοιπόν, και απορώ πραγματικά πώς οι τοπικές κοινωνίες δεν έχουν σηκώσει ψηλά αυτό το θέμα διεκδίκησης απέναντι στην καινούρια περιφερειάρχησα, η οποία θέλει να ανατρέψει το σχεδιασμό που με πάρα πολύ κόπο έχει λάβει όλες τις εγκρίσεις από τις κείμενες αρχές του κράτους και ιδιαίτερα από το Συμβούλιο της Επικρατείας, που ξέρετε ότι περιβαλλοντικά πάρα πολύ δύσκολα αδειοδοτεί τόσο βαριές εγκαταστάσεις αλλού. Λοιπόν, τέλος, νομίζω ότι ένα βασικό πράγμα που έχει να κάνει με την ανάπτυξη της σύνδεσης ανάμεσα στο κέντρο της πόλης, στο κέντρο της Αθήνας και τη Δυτικής Αθήνας, είναι η ανάπλαση του Ολέωνα. Το ότι σήμερα με ευθύνη πάλι πολλών πολιτικολογούντων και περιβαλλοντολογούντων και δεν ξέρω εγώ με τι κίνητρα κατευθυνόμενο, σταμάτησε η διπλή ανάπλαση, καθυστέρησε τόσο πολύ ώστε να μην γίνει οικονομικά βιώσιμη η διπλή ανάπλαση Αλεξάνδρας Βοτανικού, σε ποιον στέρισε κάτι? Στέρισε στον Κολωνακιώτη κάτι? Στέρισε στον κάτοικο των Αμπελοκήπων ή στέρισε στον κάτοικο των Δυτικών Προαστίων ένα ακριβώς δίπλα στις γειτονιές του, στις παραφές ουσιαστικά του Εγάλεω, ένα καινούριο κόμβο αθλητισμού, πολιτισμού και εμπορίου? Για να τα βάζουμε όλα πραγματικά στο τραπέζι και να καταλάβουμε ότι οποιασδήποτε αποφάσεις λαμβάνουμε σήμερα που ανατρέπουν σχεδιασμούς, ουσιαστικά καταδικάζουν για πολλά ακόμα χρόνια τους πολίτες στην ίδια κατάσταση. Ενώ υπάρχουν δήμαρχοι που προσφέρανε πάρα πολύ μεγάλο έργο στις περιοχές τους και στις γειτονιές σας, και σας λέω ότι ο Ανδρέας Παχατουρίδης κατάφερε με τις παρεμβάσεις που έκανε αυτά τα χρόνια να αλλάξει τη μορφή του Περιστερίου. Και ο επισκέπτης σήμερα του Περιστερίου και ο κάτοικος του Περιστερίου να ξέρει ότι ζει σε μια διαφορετική γειτονιά από αυτή που μεγάλωσε ο πατέρας του ή η μάνα του. Και το Περιστέρι να αποκτήσει επισκέπτες από όλο το Λεκανοπέδιο πλέον. Το ίδιο μπορεί να γίνει και σε άλλες γειτονιές της Δυτικής Αθήνας που έχουν και την ομορφιά και τη φιλοξενία και τους ανθρώπους να συντηρήσουν και να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες.